Συντετριμμένος, ο πατέρας του 27χρονου προσπαθεί να διαχειριστεί τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνιστή το γιο του. Ο ίδιος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, είναι τα μεγάλα θύματα της τραγωδίας. Στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ζητά να τιμωρηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος, όπως ορίζει ο νόμος. Και ό,τι κάνει δικαιοσύνη. Εμπιστεύομαι στην ελληνική δικαιοσύνη. Εσείς πώς είστε? Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Συγγνώμη, ζητάτε εσείς εκ μέρους του γιου σας? Ναι, ναι, ναι. Μια συγγνώμη ψέλησε και ο 27χρονος βγαίνοντας από το γραφείο της ανακρίτριας το μεσημέρι της Παρασκευής. Οδηγείται πλέον στις φυλακές της Τρίπολης. Την απολογία του έδωσε με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε την μοιραία ημέρα. Θόλωσα. Επηρεάστηκα από σκοτεινές δυνάμεις που με οδήγησαν σε κακές σκέψεις. Όλα έγιναν μηχανικά. Πίστευα ότι θα συλληφθώ. Ήξερα ότι θα βρουν τη γυναίκα στο σημείο που την πέταξα. Ήθελα όσες μέρες μου μένανε να είμαι με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, γιατί ήξερα ότι δεν θα τους ξαναέβλεπα. Στην απολογία του σίγουρα δεν έχει πει ότι είχα βγει για να σκοτώσω και να βιάσω. Αυτό που έχει πει στην απολογία του είναι ότι εγώ είχα πρόθεση να βρω μια γυναίκα για να συνευρεθώ ερωτικά μαζί της. Με τη θέλησή της. Οι κάμερες ασφαλείας σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου πέρασε η Αμερικανίδα βιολόγος την ημέρα που εξαφανίστηκε πρόδωσαν τον 27χρονο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητό του, έψαξαν στο YouTube και ανακάλυψαν τις ξεναγήσεις του στα σπήλαια. Είχαν καταλάβει ποιος ήταν ο δολοφόνος. Έχει δώσει 2 καταθέσεις και δεν αποκλείεται αν χρειαστεί να δοθεί και 3η συμπληρωματική. Μέχρι στιγμή στη δικογραφία δεν υπάρχουν οι καταγγελίες άλλων γυναικών για επιθέσεις, καθώς ακόμη διερευνώνται από τις αρχές. Τι τον όθησε για να διαπράξει αυτό που διέπραξε είναι ένα θέμα που χρήζει διερεύνησης. Μου είχε πει ότι έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει. Ζητάει και αυτό συγγνώμη από όλους. Και φυσικά ξέρει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η τιμωρία θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Και την αποδέχεται την τιμωρία βεβαίως. Αυτό που προκαλεί ανατριχύλα είναι το γεγονός ότι 27χρονος φέρεται να βίασε την άτυχη βιολόγο όχι μία, αλλά 3 φορές, ακόμα και όταν δεν είχε σφιγμό.